Η αύξηση του κόστου ζωή στην Αυστρία έχει οδηγήσει φέτο σε μείωση των χρημάτων που δαπανούν οι κάτοικοι τη χώρα για χριστουγεννιάτικα δώρα. Η εκτίμηση είναι ότι ο μέσο Αυστριακό θα ξοδέψει φέτο 15% λιγότερα σε σχέση με πέρσι για αυτό το σκοπό. Επειδή τα πάντα έχουν γίνει ακριβά, αγοράζω κάτι μικρό για τα παιδιά μου, τίποτα μεγάλο. Τα χρήματα που πληρώνει η Ελμύρα για ενέργεια, διαμονή αλλά και τρόφιμα έχουν υπερδιπλασιαστεί του τελευταίου μήνε. Μητέρα έξι παιδιών με καταγωγή από την Ουκρανία είναι ανάμεσα σε πολύ κόσμο που λόγω του πληθωρισμού επιβιώνει χάρη στην οικονομική στήριξη από μη κυβερνητικέ οργανώσει. Αυτοί που επηρεάζονται περισσότερο είναι οι μονογονεϊκέ οικογένειε και κυρίω οι, οι μητέρε τέτοιων οικογενειών. Επίση αυτοί που έχουν μικρό εισόδημα μεταξύ των οποίων βεβαίω είναι και πολλοί μετανάστε, που συχνά έχουν δουλειέ με χαμηλότερου μισθού. Η περιορισμένη κίνηση στη Χριστουγεννιάτικη αγορά δημιουργεί ανησυχία για το μέλλον στον τομέα του λιανικού εμπορίου. Ο εκπρόσωπο του κλάδου, Ράινερ Βίλ, προειδοποιεί για αύξηση τη ανεργία. Από τη μια πλευρά τα έξοδα Λιανική εκρήγνεται και από την άλλη πλευρά τα έσοδα μειώνονται επειδή η αγοραστική δύναμη συρρυκνώνεται. Επομένω, σίγουρα έχουμε μερικού δύσκολου μήνε μπροστά μα τώρα. Απλά πρέπει να κάνουμε τι προσαρμογέ μα μειώνοντας τα υποκαταστήματα. Το 1 τρίτο των καταστήματων Λιανική θα μειώσει το προσωπικό. Για να ανακουφίσει τον πληθυσμό, η κυβέρνηση τη Αυστρία έχει ξοδέψει δισεκατομμύρια σε μέτρα κατά του πληθωρισμού. Ωστόσο, οι οικονομολόγοι επικρίνουν ότι τα χρήματα δεν έχουν διανεμηθεί στοχευμένα. Τα υψηλά εισοδήματα ωφελούνται περισσότερο από τα χαμηλά εισοδήματα.